ο φασισμός, ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, ο τρόπος που στέκεται η τέχνη σήμερα και η αριστερά απέναντί τους. Υπάρχει στην δική μου, αν θέλετε, γενιά και πολλών εδώ εκ των παρισταμένων, οι προσλαμβάνουσες και η διαμόρφωση αντιφασιστικής συνείδησης που ουσιαστικά διελίστηκε μέσα από τις ατραπούς της τέχνης. Μέσα από τα θεατρικά του Μπρέχτ, μέσα από τις ταινίες του Βισκόντι και του Παζολίνη, στα δικά μας τα θεωρητικά, μέσα από τις ενοράσεις και τα κείμενα της Άρεντ, του Πρίμο Λέβι, του Βάλτερ Μπένιαμιν. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, και οξύνεται η κατάσταση, ζούμε ένα θλιβερό ντεζαβί. Οι γειτονιές, οι φτωχές γειτονιές, οι επικράτειες της απελπισίας έγιναν εκτροφία βίας, επίθεσης από τα ναζιστικά τάγματα εφόδου και σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε να αναβιώνουν αυτές οι τραγικές μνήμες μιας δημοκρατίας της Βαϊμάρης, στους επιθανάτιους ρόχους της. Βλέπουμε πλοία να μην μπορούν, με τους πρόσφυγες να μην μπορούν να αγκυροβολήσουν και αυτά να καλούν τις μνήμες του Σεν Λιούις τη δεκαετία του 30, το οποίο δεν μπορούσε να βρει απάγκιο και λιμάνι. Ζήσαμε στα καθημάς τα κλειστά σύνορα, ανθρώπους απελπισμένους να μην μπορούν να καταφύγουν πουθενά, τύχοι να ορθώνονται, μικροί δικτάτορες να αναδύονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, άνθρωποι να πετροβολούνται και να τραυματίζονται απλώς και μόνο διότι την χάνει να έχουν ένα πιο σκούρο δέρμα. Και διερωτόμαστε λοιπόν πώς η τέχνη σήμερα σε αυτή τη συγκυρία, με αυτή την τραγική επανάληψη, θα σταθεί. Όλα αυτά λοιπόν με έκανα προβληματιστό και επιτρέψτε μου ένα πιο αφηρημένο και θεωρητικό λόγο για τη σχέση, την προαιώνια σχέση μεταξύ αισθητικής και πολιτικής. Επιτρέψτε μου λοιπόν εμένα να μην μιλήσω για έτσι εφαρμοσμένες πολιτικές, θα μπορούσαμε να κάνουμε ειδική ημερίδα για το τι η κυβέρνησή μας έκανε, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα βέβαια, ας μην ξεχνούμε ότι η προμετωπίδα της αριστεράς είναι πολιτισμός και παιδεία, να επαναλάβω το αυτονόητο και κοινότοπο. Θα περιοριστώ λοιπόν σε κάποιες έτσι, σκέψεις και φιλοσοφικές ας πούμε επισημάνσεις. Άλλωστε είμαι καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξης να βρούμε τα σημεία τομής μεταξύ αισθητικής και πολιτικής. Η αισθητική λοιπόν και η πολιτική είναι πεδία τεμνόμενα. Αν η αισθητικοποίηση της πολιτικής, σύμφωνα με τον εύστοχο όρο του Βάλτερ Μπένιαμιν, προσήκει στο φασισμό και συνίσταται στη σκηνοθεσία του άχρονου μύθου που καταργεί την ιστορία, ενός και είναι έμπλεος μυθολογικών ηρώων και μεσαιωνικών διάκοσμων, η πολιτικοποίηση της αισθητικής συνυφάνθηκε με το ρόλο της τέχνης να μετασχηματίσει την κοινωνία με τη διαρκή της συνομιλία με το φιλοσοφικό απόλυτο ή την κοινωνική επανάσταση. Πάμε λίγο πίσω, 3 αιώνες πίσω, στο Σίλερ. Ο Σίλερ βλέπει την ανθρωπότητα να προεικονίζεται στο αισθητικό ελεύθερο παιχνίδι. Όταν ο νεαρός Μάρξ στα φιλοσοφικά και οικονομικά χειρόγραφα του 1844 αναφέρεται όχι απλώς στην πολιτική επανάσταση, αλλά στην ανθρώπινη επανάσταση. Αυτό είναι ο όρος που χρησιμοποιεί. Την ανθρώπινη επανάσταση που θα πραγματώσει τη φιλοσοφία καταργώντας την, κατ' ουσίαν φιλοτεχνεί ένα νέο αισθητικό άνθρωπο που θα παράγει τα αντικείμενα και συγχρόνως και τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες αυτά παράγονται. Η τέχνη ως πολιτική, η πολιτικοποίηση της τέχνης παραπέμπει ουσιαστικά σε μία υπόσχεση τέχνης που είτε θα υπερβαίνει τον εαυτό της, είτε θα τον καταργεί. Ας πάμε στο αίτημα λοιπόν της κατάργησης της τέχνης μέσω αυτής. Η κατάργηση της τέχνης δεν είναι κάτι καινοφανές. Αναγγέλθηκε δοξαστικά όχι μόνο από το κίνημα το Arts and Crafts, το οποίο ονειρεύτηκε ένα βιοτεχνικό και κοινοτικό μεσαίωνα,
όχι μόνο μέσα από την Art Deco, τον Bauhaus, αλλά και από τα, μέσα από τα ουτοπικά σχέδια των καταστασιακών πολεοδόμων, αλλά και από τους κονστρουκτιβιστές και τους φουτουριστές της Σοβιετικής Επανάστασης. Η τέχνη, ωστόσο, δεν είναι πολιτική λόγω των μηνυμάτων που θέλει να μεταδώσει. Θεωρώ ότι το ίδιο το οντολογικό καθεστώς της την κάνει πολιτική. Αν η τέχνη συνίσταται στην υλική και συμβολική συγκρότηση του χώρου και του χρόνου, μια συγκρότηση η οποία θράβει τις συνήθεις μορφές αισθητής εμπειρίας, τότε η πολιτική ευλόγος είναι ο καταστατικός της όρος και το συστατικό της στοιχείο. Ο τρόπος μέσα από τον οποίο τέμνει το χρόνο, ο τρόπος μέσα από τον οποίο ενοικεί το χώρο, την καθιστά εξορισμού πολιτική. Και συνακόλουθα η πολιτική έχει και αυτή βέβαια τη δική της αισθητική διάσταση. Έχει πρόσωπα, πρωταγωνιστές, σκηνές, τρόπους εκδηλώσεων, τρόπους εκφωνήσεων, αποκλεισμών, διχασμών σε πολλές περιπτώσεις. Αν η κριτική τέχνη, η κοινωνική λειτουργία της τέχνης εν γέννη, αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνείδησης των μηχανισμών εξουσίας, των μηχανισμών κυριαρχίας, προκειμένου να μετατρέψει το θεατή σε δρόντα, σε υποκείμενο μετασχηματισμού της κοινωνίας, το θέμα το οποίο απασχόλησε κυρίως τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, είναι οι μορφές που θα ενδυθεί. Θα πάω λίγο στον Αντόρνο. Έτσι, μια από τις πιο γνωστές του φράσεις είναι ότι η κοινωνική λειτουργία της τέχνης είναι να μην έχει λειτουργία. Όπερ μεθερμινευόμενο, η τέχνη κάνει πολιτική, μπορεί να κάνει πολιτική, υπό τον όρο ότι δεν κάνει καθόλου. Υπόσχεται έναν καλύτερο κόσμο μέσω της αυτάρκειας του έργου τέχνης, χωρίς την ιανδήποτε αναφορά σε κάποιο πολιτικό πρόταγμα. Παραδείγματα πολλά, ο μηχανικός ήχος της ατονικής μουσικής του Σέμπερκ, να δώσω έτσι ένα παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό του για τον Αντόρνο, καταγγέλει, υποτίθεται, κάθε ψευδεπίγραφη συμφιλίωση, κάθε μελωδία της ευτυχίας του φετιχιστικού κόσμου του εμπορεύματος και της μαζικής κατανάλωσης. Επομένως, η υπόσχεση για αυτή τη σχολή σκέψης της χειραφέτησης γίνεται μέσω της αυτάρκειας, της μοναξιάς, της καθαρότητας του έργου τέχνης. Από την άλλη μεριά, υπάρχει άλλη, ας πούμε, προσέγγιση, το άλλο ερμηνευτικό σχήμα. Ο πολιτικός ρόλος της τέχνης πραγματώνεται μόνο όταν η τελευταία αυτοκαταργείται μέσα από τη συστηματική εισαγωγή αντικειμένων, εικόνων της βέβυλης καθημερινότητάς μας στον Ιερό Ναό της Τέχνης. Μόνο έτσι καταδεικνύονται οι αντιφάσεις, οι αντιθέσεις ενός κόσμου, σήμα κατά τεθέν του οποίου είναι η ανισότητα και η εκμετάλλευση. Τα ετερόκλητα στοιχεία του κολάζ χρησιμοποιήθηκαν εμπολής για να υπογραμμιστούν αυτές οι αντιθέσεις και ασυμβατότητες. Ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα είναι τα κολάζ της Μάρθα Ρόσλερ. Δεν ήξερα ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω κι εγώ, θα ήταν καλό, δεν πειράζει. Που αναμειγνύει φωτογραφίες της φρίκης του πολέμου του Βιετνάμ με διαφημίσεις, αμερικανικές διαφημίσεις, δηλωτικές της αμερικανικής ευημερίας και του αμερικανικού ονείρου. Ένα άλλο παράδειγμα, περισσότερο γνωστό, ο Αρτούρο Ούι του Μπρέχτ. Μια αλληγορία της ναζιστικής εξουσίας ως εν τέλει εξουσίας του κεφαλαίου, όπου αναμειγνύονται μέσα κάποιες χονδροειδώς κομικές, θα έλεγα, ιστορίες με λαχανικά. Τα κουτιά σούπας, τα σφουγγαράκια μπρίλο του Άντι Γουόρχολ, τα εισιτήρια και τα ελαττήρια ρολογιών κολλημένα πάνω σε πίνακες δανταϊστών. Όλα αυτά έτσι τα παραδείγματα προσφυλεί σε όλους μας, τι άλλο άραγε χλέβαζαν παρά την τέχνη που αποκόπτεται από τη ζωή. Για να συνοψίσω λοιπόν, από τη μια έχουμε το αισθητικό πρόταγμα της μετουσίωσης της τέχνης σε μια μορφή ζωής και από την άλλη το μήνυμα εισαγωγικά, χωρίς μήνυμα, της αντίστασης μέσα από τον πλήρη διαχωρισμό του υψηλού της γύμνιας του αφηρημένου έργου και της καθημερινότητας των άλλων μορφών ζωής. Ένας διαχωρισμός που καταγγέλει μια άλλη αντίφαση.
ανάμεσα στην υπόσχεση ενός καλύτερου κόσμου και στην πραγματικότητα της καταπίεσης. Οι προκλήσεις ωστόσο της τέχνης σήμερα, πολλό δε μάλλον σε αυτό το ζωφερό τοπίο, παραμένουν. Και μία μεγάλη πρόκληση είναι να δοθεί μαρτυρία στο μη παρουσιάσιμο, να δοθεί λόγος στην άκρατη οδύνη, στο μη αναπαραστάσιμο αν θέλετε, όπως είχε ερμηνευθεί το ολοκαύτωμα για παράδειγμα και διέψευσε ο Λαντσμάν με τη Σοά. Αν η ιδρυτική λοιπόν πράξη για να βρούμε πάλι το πεδίο τομής της πολιτικής είναι η στιγμή που ετούνται της αναγνώρισής τους ως πολιτικών όντων, πρόσωπα που υπέστησαν αδικίες του υφιστάμενου δικαίου, πρόσωπα στα οποία αρνήθηκαν αναγνωρισμένα δικαιώματα, οι αποκλεισμένοι που απαιτούν συμπερίληψη και αν θέλετε γίνονται το φάλτσο της έννοιας της πολιτικής κοινότητας, της έννοιας του εμείς ο λαός. Ομοίως, η τέχνη καλείται σήμερα να κάνει λόγο άναρθρες κραυγές απόγνωσης, να κάνει ομιλία ήχους απελπισίας αποκλεισμένων. Καλείται να ενδύσει αισθητικά το μη αναπαραστάσιμο. Και η τέχνη του μη αναπαραστάσιμου είναι να γίνει ορατή η άκρα οδύνη που εξορισμού ήταν εξοβελιστέ όχι μόνο από το καλλιτεχνικό πεδίο, αλλά και από το πεδίο του ορατού. Άκουσα πριν, νομίζω ήταν ο συνάδελφος, ο κύριος Ιωαννίδης, που είπε ότι προσπερνούμε σήμερα πρόσφυγες, απέλπιδες, τον άλλον, τον αποκλεισμένο, χωρίς καν να δώσουμε καμία σημασία, χωρίς να στρέψουμε το βλέμμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν και ένα νέο βλέμμα. Και αυτό χρειάζεται να μπορεί ο πολιτισμός να κάνει η τέχνη τους αόρατους ορατούς. Και αυτοί οι αποκλεισμένοι πρόσφατα, οι άλλοι, οι ξένοι, έγιναν και οι φιγούρες οι οποίες καθημερινά πλέον διαταράσσουν, ανατρέπουν αυτές τις προσφυλείς νεωτερικές έννοιες με τις οποίες γαλουχηθήκαμε, της συνένεσης, του κοινωνικού συμβολέου, της ισότητας, ως ισονομίας, ακόμα και ως ισονομίας. Πρόσφατα λοιπόν βλέπουμε αυτή την άφατη, αυτή την άκρατη έτσι οδύνη, αυτή τη βία σε σκηνές που ο άνθρωπος πάβει να αξίζει το όνομά του ως τέτοιος. Σκηνές όπου δείχνουν ότι ούτε καν η ζωή δεν μιμείται την τέχνη, αλλά τελικά την υπερβαίνει πολλές φορές σε σοκ και σε φαντασία. Αυτό λοιπόν νομίζω σήμερα καλείται να κάνει σε μια εποχή με αυτό που το είπατε όλοι, έτσι, μιας αμήχανης Ευρώπης, μιας Ευρώπης που γερνά, θα έλεγα εγώ, ανεπιτυχώς, που έχει απολέσει τις μνήμες της, που έχει απολέσει τις παρακαταθήκες της, πολιτιστικές, διανοητικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, να μετουσιώσει, να ενδύσει αισθητικά, να αναπαραστήσει σε εισαγωγικά αυτό το μη αναπαραστάσιμο. Αυτά προς ώρας. Ευχαριστώ πολύ. Που ελπίζω κι εγώ, όπως είπαν κι άλλοι πριν, ότι θα είναι ένα έναυσμα για να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα για τον πολιτισμό μέσα στο κόμμα μας και μέσα στην κοινωνία, γιατί όντως έχει η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της αριστεράς, προσφέρει στον πολιτισμό με έργα, όμως πιστεύω και εγώ ότι το βάθος, η ουσία του πολιτισμού είναι ακόμα απ' έξω και μας περιμένει. Θα πω ορισμένα πράγματα, δεν ξέρω αν θα σας κουράσω, θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομη, γι' αυτό θα διαβάσω, σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία στην περίοδο του φασισμού και του ναζισμού και για το ορισμένα βασικά ζητήματα που τα ξέρουμε, αλλά ήθελα να τα επαναλάβω σχετικά με το πώς παρουσιάστηκε ο ναζισμός στην ιστορία. Γιατί πολλά από αυτά με
ορισμένα καινούργια στοιχεία όμως αναπαράγονται, ξαναπαρουσιάζονται και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να τα απορρίπτουμε και να γεννούμε καινούργιες μορφές τέχνης και κυρίως μια καινούργια γλώσσα στην τέχνη κάθε φορά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, διαβάζοντας για να μην πλατιάσω. Μετά την άνοδο στην εξουσία του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία το 1933, η πρωτοπορία στις εικαστικές τέχνες κυρίως κυνηγήθηκε και τελικά πνίγηκε. Οι Ναζί απαγόρευσαν σε πολλούς καλλιτέχνες να δουλεύουν και να εκθέτουν, τα έργα τους εξοβελίστηκαν από δημόσιες συλλογές και τη δημόσια θέα ή πουλήθηκαν με διάφορους τρόπους στο εξωτερικό. Πολλοί καλλιτέχνες του μοντερνισμού οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή ακόμα και δολοφονήθηκαν. Ήδη το Σεπτέμβριο του 1933 οι χιτλερικοί διοργάνωσαν στη Δρέσδη, στο Δημαρχείο της πόλης, έκθεση με έργα της μοντέρνας τέχνης, όπου οι ίδιοι έδωσαν τον τίτλο «Επιδράσεις της παρακμής», γιατί τα έργα αυτά είναι εκφυλισμένη τέχνη, λέγανε. Εκφυλισμένη τέχνη, έναν όρο που πρέπει και εμείς να τον προσέχουμε πάρα πολύ στο πώς κάνουμε κριτική σήμερα. Το 1937 οι Ναζί διοργάνωσαν στο Μόναχο νέα μεγάλη έκθεση με έργα του μοντερνισμού, δυσφημώντας τα τώρα πια σε ευρεία κλίμακα ως εκφυλισμένη τέχνη. Την ίδια ώρα προπαγάνδιζαν μια δική τους μεγάλη έκθεση γερμανικής τέχνης που γινόταν ταυτοχρόνως με την έκθεση της εκφυλισμένης τέχνης στο Μόναχο, με έργα λαϊκής τέχνης, όπως λέγανε. Έργα που αγαπούσε το καθεστώς. Η έκθεση αυτή της εκφυλισμένης τέχνης κυκλοφόρησε σε όλη τη Γερμανία, Βερολίνο κλπ. Και θεωρήσανε ότι απέναντι σε αυτήν την εκφυλισμένη τέχνη η οποία εκφραζότανε από μια εξπρεσιονιστική μπολσεβίκικη λέγανε τέχνη ή την εβραϊκή μοχθηρή μορφή της, αυτές είναι εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν, δεν είναι αστείες εκφράσεις, και απέναντι σε αυτήν τη μορφή ορθωνόταν το ιδεώδες οικογένεια, λαϊκή κοινότητα και ράτσα. Και αυτό το ιδεώδες συμβάδιζε με τη δημαγωγία του εθνικού σοσιαλισμού ότι το κοινό καλό υπερέχει του ατομικού. Πρέπει να βλέπουμε αυτές τις παγίδες, πώς παρουσιάστηκαν και πώς μπορεί πάντα να ξαναπαρουσιάζονται, που στην πραγματικότητα αυτή η κατεύθυνση καταστρατηγούσε κάθε δημοκρατική αρχή υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τόσο για τους απλούς πολίτες, όσο βέβαια για τις μειονότητες, τους Εβραίους, τους Ρωμά, τους ομοφυλόφιλους. Η προπαγάνδα του Γκέρινγκ για να καλύψει τη βαρβαρότητα της ιδεολογίας του ναζισμού διαλαλούσε ότι η πραγματική τέχνη είναι μόνον ό,τι αντιλαμβάνεται και ό,τι καταλαβαίνει ο απλός άνθρωπος του λαού. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι το περιεχόμενο της τέχνης δεν είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η τέχνη, όπως εμφανίζεται. Δεν είναι ανεξάρτητο από τα κινήματα της τέχνης, της avant-garde ή και τα κινήματα της τέχνης μέχρι σήμερα. Και εδώ θέλω πραγματικά να διαβάσω ένα μικρό τσιτάτο του Hobsbawm, με τον οποίο σε διάφορες εκτιμήσεις του για τα κινήματα της πρωτοπορίας μπορεί να μην συμφωνούμε, όμως είπε τα εξής που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Είπε, με εξαίρεση εν μέρη τον ιταλικό φασισμό που επηρεάστηκε από το φουτουρισμό, τα νέα αυταρχικά καθεστώτα και της δεξιάς και της αριστεράς προτίμησαν τα παλαιομοδίτικα
γιγαντιαία κτίρια στην αρχιτεκτονική, την παραστατικότητα στη ζωγραφική και την κληπτική, τις λεπτοδουλεμένες παραστάσεις κλασικών έργων στο θέατρο και το ιδεολογικά αποδεκτό στη λογοτεχνία. Και στο τέλος καταλήγει. Επομένως, ούτε η γερμανική ούτε η ρωσική πρωτοπορία επέζησαν μετά την άνοδο του Χίτλερ και του Στάλιν. Πρέπει πολύ να σκεφτούμε τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και που χρησιμοποιείται. Να πω σύντομα ότι στην αρχιτεκτονική η ιδεολογία του Τρίτου Ράιχ εκφράστηκε κυρίως μέσα από τον γιγαντισμό των οικοδομημάτων του Άλμπερτ Σπέρ, που επιβάλλουν ένα πνεύμα αρχαιολαγνίας, γιγαντισμού και μεγαλοπρέπειας, ανατρέποντας όλες τις κατακτήσεις της αρχιτεκτονικής και του design που είχαν επιτευχθεί μέσα στα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης και του μοντερνισμού. Το 19 είχε ιδρυθεί το Bauhaus και στη Βαϊμάρη, που ασχολήθηκε με τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία και την τέχνη, δίνοντας πολλά αξιόλογα παραδείγματα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό εδώ το κτίριο έχει ορισμένα λαϊκά χαρακτηριστικά. Είναι βασικά ένα κτίριο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, το οποίο ξαναφτιάχτηκε πρόσφατα πάνω στην αρχική του μορφή και που μας δείχνει κατευθύνσεις που έδωσε στην αρχιτεκτονική και στο design η βιομηχανική επανάσταση. Στη ζωγραφική, ο εθνικός σοσιαλισμός κυνήγησε όλες τις μορφές της πρωτοπορίας που είχαν εκφραστεί στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Καταδίωξε τους καλλιτέχνες που ακολουθούσαν τον εξπρεσιονισμό. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα της Κέτε Κόλβιτς, που είναι η γυναίκα πάνω στο σώμα του δολοφονημένου Λίπκνεχτ. Και ο εξπρεσιονισμός έδειχνε ένα ιδιαίτερο βάρος στο συναισθηματισμό, τόσο στο περιεχόμενο της τέχνης, όσο και στη μορφή με την οποία εκφραζόταν η τέχνη, πράγματα που ο εθνικός σοσιαλισμός ήθελε να καταπνίξει, θεωρώντας τα ότι ήταν εκφυλισμένα και ότι έπρεπε να περάσει η ζωγραφική και οι καστικές τέχνες σε άλλες μορφές. Να δούμε το επόμενο, πάλι της Κέτε Κόλβιτς. Η Κέτε Κόλβιτς ήταν μια γυναίκα η οποία έχασε το γιο της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εγγονό της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν μια σπουδαία ζωγράφος και χαράκτρια, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος της Ακαδημίας Τεχνών στη Γερμανία, που οι ναζιστές τη διώξανε, της απαγορέψανε να δουλεύει και να εκθέτει. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό γλυπτό της Κέτε Κόλβιτς, την Πιετά του 1936. Είναι η μάνα που κλαίει το πεθαμένο παιδί της, όπως η Πιετά του Μιχαήλ Αγγέλου. Και βλέπουμε ότι η τέχνη, αυτές τις σπουδαίες μορφές στη ζωή, τις σπουδαίες στιγμές στη ζωή της ανθρωπότητας, τις πιάνει και τις ξαναπιάνει με νέα μορφή για να δώσει την αίσθηση, το βασικό πόνο και τα ιδεώδη της ανθρωπότητας. Πάμε παραπέρα, λέγοντας ότι ο εθνικός σοσιαλισμός, αν θέλουμε, ναι, χτύπησε όλα τα κίνηματα της τέχνης, βέβαια και την αφηρημένη τέχνη. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του Νταντάισμου. Είναι ένα έργο του Γκέωργ Γκρότς. Ο Νταντάισμος εμφανίστηκε με έναν προκλητικό τρόπο στις τέχνες, θέλοντας να αποδείξει ότι η υπάρχουσα μέχρι τότε τέχνη είναι αυτή που άφησε να υπάρξει ο πόλεμος με τα τεράστια, με τις στρατιές των θυμάτων
και των νεκρών. Ο Ταντάισμός ήταν μια απόδειξη του τραύματος από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι ένα έργο του Georg Grotz. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά, είναι αυτοσαρκαστικό, είναι η γυναίκα του με τον ίδιο. Το Νταντά όμως γρήγορα και με την άνοδο του φασισμού ξεπεράστηκε σαν μορφή τέχνης. Ξέχασα να πω ότι ίσως να έχετε υπόψη σας ότι το πιο χαρακτηριστικό ίσως έργο του Νταντά ήταν ο ουρητήρας, τον οποίο παρουσίασε ο Μαρσέλ Ντουσό ως μορφή τέχνης, σαν ένα πολύ σημαντικό έργο του Νταντάισμου. Το Νταντά όμως ξεπεράστηκε γρήγορα και μέσα στην Γερμανία με ένα ρεαλιστικό κίνημα τέχνης, το κίνημα της νέας πραγματικότητας, λεγόμενη νέα Neue Sachlichkeit, αλλά και το κίνημα του σουρεαλισμού στην Γαλλία, την Ισπανία και αλλού, που ήταν κινήματα, ξεκινήσανε ως κινήματα ρεαλιστικά, όπως είπα και πριν. Πάμε παρακάτω. Η νέα πραγματικότητα, η Neue Sachlichkeit, πολλοί χρησιμοποίησαν την καρικατούρα και την ειρωνία για να ξεσκεπάσουν την κοινωνία της αυθονίας, τους καπιταλιστές. Έχουμε εδώ ένα έργο του Otto Dix που κοροϊδεύει τους αστούς που γλεντάνε. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που άκουσα ανθρώπους κατά τη γνώμη πιο σπουδαίους από μένα, που είπαν αυτά που είπαν και απέκτησαν περισσότερες γνώσεις μέσα από τις ομιλίες τους. Εγώ λοιπόν θα σας μιλήσω αυτό το χρόνο που ξέρω ότι έχω ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Θα σας μιλήσω απλά, με απλά λόγια, με εικόνες και με απλό λόγο έτσι όπως γράφω. Και είναι βέβαια προσωπικές μου απόψεις, δεν είναι... Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με δύο λόγια. Ποια είναι η περιοχή πολιτική που κινούμαστε. Όχι εμείς, όλοι. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο. Είναι η αριστερά, με τις προοδευτικές λεγόμενες δυνάμεις, και είναι ο συντηρητισμός. Θα σας τα πω με εικόνες για να γίνω πιο σαφής. Συντηρητικός, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός ο οποίος έχει μια πολύ ωραία λίμνη, όπως μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά, και αυτή τη λίμνη λοιπόν αρχίζει γύρω-γύρω και κτίζει τερατουργήματα για να γίνει η ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο συντηρητισμός. Στεκόμαστε στην πολιτιστική κληρονομιά και την καταστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Η αριστερά, που εγώ πιστεύω ότι είναι νοοτροπία και έτσι πορεύτηκα σε όλη τη ζωή μου με αυτή την νοοτροπία, είναι ένα ποτάμι. Είναι ένα ποτάμι γάργαρο με πεντακάθαρα νερά, το οποίο πηγαίνει στις παιδιάδες και μετά γίνεται αρδευτικό και αρχίζει και φυτεύει δέντρα και ο κόσμος ζει με τη φύση και από εκεί και πέρα αρχίζει η λεγόμενη ανάπτυξη. Αφού λοιπόν καθορίζω αυτούς τους δύο χώρους, ας μπούμε λοιπόν στο ζουμί της υπόθεσης. Τέχνη, φασισμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατά τη γνώμη μου, η τέχνη είναι από μόνη της μία... ανοίγει στο χώρο της αριστεράς εκ των πραγμάτων και πρέπει να είναι έτσι και είναι έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι κομματική. Πολύ σωστά είπε ο φίλος Μωρίγας εδώ, έδωσε κάποια παραδείγματα για κάποιους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι
στριμωχθήκανε από κομματικά, αν θέλετε, δογματικές απόψεις. Θα πρέπει λοιπόν η τέχνη να είναι ελεύθερη, δεν θα πρέπει να είναι κομματική. Μην ξεχνάτε ότι ο Μαγιακόφσκι αυτοκτόνησε, μην ξεχνάτε ότι ο Γκόρκι απομονώθηκε κλπ. Έτσι λοιπόν, απομόνηση τέχνη ξεκινάει, αν θέλετε, στον 20ο αιώνα, είναι συνυφασμένη με το εργατικό κίνημα. Αναπτύσσοντας το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση των Νεοτούρκων με την Φεντερασιόν του Αβραάμ Μπεναρόγια και σιγά σιγά μετέπειτα που έγινε ΣΕΚΕ και μετά έγινε το ΚΚΕ, αρχίζει ουσιαστικά και η τέχνη, το θέατρο περισσότερο, γιατί εγώ είμαι θεατρίνος και μιλάω σαν θεατρίνος, αρχίζει να αναπτύσσεται και να έχει μια πιο ουσιαστική δράση από το λεγόμενο αστικό διασκεδαστικό θέατρο. Αυτού του είδους η τέχνη στην πορεία αναπτύχθηκε και στις δύσκολες πολιτικές καταστάσεις και μες στον πόλεμο και στο βουνό όταν ήταν το ΕΑΜ Ελλάς, γίναν θεατρικές ομάδες και ποιητές. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ακόμα και στην εξορία, όλοι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι του πνεύματος, γιατί μαζί με τον απλό λαό καταδιωχθήκανε κυρίως και πολύ στοχευμένα οι άνθρωποι του πνεύματος από όλους τους χώρους, μην ξεχνάτε ότι μέσα αυτά τα ξερονήσια μορφωθήκαν άνθρωποι. Εγώ είχα έναν θείο ο οποίος ήταν τορναδόρος, ο οποίος μορφώθηκε, ακούστε παρακαλώ, δίπλα στο Ρίτσο, δίπλα στον Κατράκη, και άρχισε να μου λέει ότι εγώ άρχισα να αποκτώ γνώση. Άρα λοιπόν, για να μην σας κουράζω, αυτός είναι ο χώρος της αριστεράς. Πέρα από τα ποια κόμματα μπορούν να συνυπάρχουν μέσα στο χώρο της αριστεράς, εγώ θεωρώ ότι είναι μία νοοτροπία ανθρώπινη. Εγώ έτσι πορεύτηκα στη ζωή μου, είμαι σαλονικιός. Δυστυχώς, θα μιλήσω για τα δικά μου, για τη Θεσσαλονίκη, είναι τραγικό να βλέπεις να καίνε βιβλία στη Θεσσαλονίκη, στην πολιτισμική Θεσσαλονίκη. Είναι τραγικό να βλέπεις να προπυλακίζουν το δήμαρχο επειδή έχει διαφορετικές απόψεις. Και να μην επεκταθώ πιο πέρα σε ιστορικά γεγονότα τα οποία θα μπορείτε να ανατρέξετε μπάσχοντας στην ιστορία και να τα δείτε πόσο αναχρονιστικά είναι. Ήθελα επίσης να πω ότι ο χώρος της αριστεράς σε σχέση με τον πολιτισμό έχει ένα προβάδισμα απέναντι στις συντηρητικές, φιλελευθερικές, όπως λέγονται, δυνάμεις, για να μην πω στις ακροδεξίες φασιστικές, εκεί δεν μπορούμε καν να αναφερθούμε. Έχει ένα προβάδισμα γιατί είτε το θέλουν είτε όχι, ακόμα και ο Νταλή, ο οποίος μετά έτσι του άρεσε ο Φράγκο, δεν ξέρω για τι το γοήτευσε, ήταν μέσα από το χώρο της αριστεράς. Είναι μέσα από την νοοτροπία της αριστεράς. Άρα λοιπόν η αριστερά εκ των πραγμάτων πρωταγωνιστεί σε όλες τις μορφές τέχνης. Θέλετε να πούμε για τη λογοτεχνία? Ποιον συγγραφέα να πάρουμε και δεν είναι στο χώρο της αριστεράς? Πιστέψτε με, το 99%. Εάν θέλουμε να αναφέρουμε τη λογοτεχνία την ελληνική, ας πούμε, τη σύγχρονη ελληνική, την παλαιότερη, έτσι, κοιτάξτε και θα δείτε ότι είναι όλοι οι συγγραφείς μέσα στο πνεύμα αυτό που σας λέω της αριστεράς. Χρέος, βεβαίως, της αριστεράς είναι να δίνει έναυσμα, να δίνει χώρο, ενώ ο πολιτικός χώρος της αριστεράς, να δίνει χώρο σε όλες τις μορφές τέχνης και να μην πέφτει στην παγίδα των συντηρητικών,
μέσα, ας πούμε, δήθεν από την κριτική να βάζει φραγμούς στα πολιτιστικά δρόμενα και στην ανάπτυξη της τέχνης στην Ελλάδα. Διότι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε ζήσει και αυτό, το έχουμε δει και αυτό, και έτσι λοιπόν θα πρέπει το 2017, πάμε στο 2018, εφόσον θέλουμε να λέμε ότι είμαστε προοδευτικοί, να κάνουμε οι ίδιοι να ξεφύγουμε, αν θέλετε, και από αυτά που μας ακολουθούν, θέλουμε δεν θέλουμε, από τον παππού, από τη γιαγιά, από τις συντηρητικές δυνάμεις του τόπου, όπου λέμε, ας πούμε, το παλιόγευτος. Εγώ έκανα αγώνα στη ζωή μου να μην ξανακώ παλιόγευτος. Πιστεύω το κατάφερα. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να διορθώνω το λεξιλόγιο μου, διότι ο ρατσισμός, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ξεκινάει από λέξεις. Και οι λέξεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα από ανθρώπους έτσι, οι οποίοι ξέρουν να κοιμίζουν το πλήθος και να ακολουθεί το πλήθος, γίνονται αυτά που γίνονται, αυτά που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτά που γίνανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 14 εκατομμύρια νεκροί και είπανε, τον ονομάσανε Μεγάλο Πόλεμο, γιατί είχε 14 εκατομμύρια νεκρούς. Και ήρθε ένας αποτυχημένος ζωγράφος, ο οποίος, για φανταστείτε, μέσα από το χώρο της τέχνης, ο οποίος ανέβασε το νούμερο και κατάφερε να μείνει στην ιστορία με 60 εκατομμύρια νεκρούς. Αυτοί είμαστε. Αυτοί όμως που δεν πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε σαφούς διαχωρισμούς, να μπαίνουμε μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό και να λέμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και τι κάνουμε. Άσχετα σε ποιο κόμμα ανήκουμε, να δούμε πώς μπορούμε να συμβαδίζουμε με το αγαθό πνεύμα της τέχνης. Εγώ σαν θεατρίνος έτσι πορεύτηκα, δεν κατηγόρησα κανέναν συνάδελφό μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η κυβέρνηση, μέσα από τα λάθη πιθανόν που έκανε και μέσα από τα στεγανά που βρήκε και δεν μπόρεσε να σπάσει, είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερε να νομιμοποιήσει ομάδες ευπαθείς, οι οποίες ήταν δαχτυλοδεκτούμενες στην εποχή μου, και θα σας μιλήσω σταράτα, είμαι παιδί της δεκαετίας του 60. Ο διαφορετικός ήταν πούστης. Μη σας πειράζει η λέξη. Πούστης ήταν. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Εγώ λοιπόν, επειδή ήμουν πούστης, είχα ένα προβάδισμα στην κοινωνία. Λοιπόν, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Και επειδή μεγάλωσα μες στο θέατρο και συνάντησα πολύ σημαντικούς ομοφυλόφιλους. Αυτό το κόμμα λοιπόν κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, να πει στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι. Δικαίωμά τους. Σας ενοχλούν. Ελεύθερη έκφρασή τους είναι. Διότι ξέρετε, αυτές οι λέξεις είναι αυτές που κάνουν το ρατσισμό και το φασισμό. Ο μαύρος δεν έγινε τυχαία αράπης. Η λέξη είναι αυτή που καθοδηγεί και πηγαίνουν οι άνθρωποι προς τις συντηρητικές δυνάμεις. Είναι οι λέξεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει, όχι θα πρέπει, και είμαι σίγουρος ότι ο χώρος της αριστεράς δεν τις έχει αυτές τις λέξεις. Και αν θέλετε να αντικρούσετε κάποιες συντηρητικές δυνάμεις που, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να λένε, τα ακούτε εξάλλου τον πολιτικό λόγο των συντηρητικών, τον ακούτε, παίρνουν μια λέξη και την κάνουν
ότι να ορίστε, ασχολείστε με τους ομοφυλόφιλους και δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με αυτό και δεν ασχολείστε με αυτά. Επίσης, έχω ακούσει και το απίστευτο ότι και μάλιστα από γείτονά μου, ο οποίος έχει και ιδιόκτητο σπίτι. Τι έχει να πείτε, κύριε Σκενάζη, για τους μετανάστες που τους δίνουν σπίτια με air condition και εμείς δεν έχουμε δουλειά. Εγώ τις όποιες θεωρητικές μου προσεγγίσεις τις αποπειρώμαι και τις καταθέτω κάθε Σάββατο στην Αγγή. Σήμερα έχω ένα κείμενο που λέω ότι κάνουμε με τον πολιτισμό και είναι χωρίς να ομολογείται σαφώς μια επιστολή στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγώ θα ήθελα, όπως και ο Αλμπέρτο και εν πωλής ο Γρηγόρης ο Ιωαννίδης, ο κριτικός της Εφημερίδας των Συντακτών και καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, να προσεγγίσω το θέμα αυτού του πάνελ γρήγορα, γιατί είμαστε στο τέλος, πολύ γρήγορα. Καλλιτεχνική δημιουργία απέναντι στο ρατσισμό, στο φασισμό και στη μυσαλλοδοξία. Τι κάνουν οι καλλιτέχνες για αυτή την ιστορία? Αυτό που αυτονόητα γινόταν πάντα. Στο προηγούμενο πάνελ αναλύθηκε και κατατέθηκαν πολλές απόψεις συγκλίνουσες για το θέμα του πολιτισμού. Τι είναι πολιτισμός? Πολιτισμός σαφώς είναι ένα ευρύτερο πράγμα από την τέχνη. Αλλά μέσα στον πολιτισμό λειτουργεί, δημιουργεί και έρχεται σε επαφή με το κοινό η τέχνη. Η τέχνη λοιπόν από πολύ νωρίς, από πάρα πολύ νωρίς, αντιτάχθηκε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Από τα δηματικά τραγούδια ακόμα, και επειδή είπαμε ότι είμαστε στην προσφυγική Νέα Ιωνία, θυμίζω εκείνο το τραγούδι που λέει «Αρχοντονιός παντρεύτηκε και παίρνει προσφυγούλα, το αίμα τη μάνα, τη τηγανής δυο φίδια ζωντανά, και μόλις τα τρώει η προσφυγούλα πεθαίνει», με την επωδό του τραγουδιού «Προσφυγούλα μαυρομάτα μου, προσφυγούλα σε κλαίν τα μάτια μου». Είναι λοιπόν στο DNA των ανθρώπων, όχι μόνο των Ελλήνων, όχι μόνο των Ρωμιών, των ανθρώπων, να στα πλαίσια του πολιτισμού να έρχονται απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, στο ρατσισμό, στο φασισμό, στη μυσαλλοδοξία, που υποτιμούν τον άνθρωπο. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει από τον χώρο της τέχνης εκείνη η τέχνη που προάγει τον άνθρωπο, που του μαλακώνει την καρδιά, την ησυχάζει, την ψυχή, του αναπτύσσει το μυαλό, τον διασκεδάζει, του ανοίγει δρόμους, τον οθεί να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Τι έχει αξία από ένα έργο απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που είπαμε? Καταρχήν, να είναι σημαντικό έργο. Ξέρετε, έχουν κατατεθεί πάρα πολλά έργα, θεατρικά, κινηματογραφικά, ζωγραφικά κλπ. Ποίηματα απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις που συζητούμε. Δεν είναι όλα σημαντικά. Έμειναν και έπαιξαν το ρόλο τους και για το αντικείμενο αυτό, δηλαδή την αναδίωση στον φασισμό κλπ. Αλλά και για την προαγωγή του ανθρώπου, εκείνα τα σημαντικά έργα. Εκείνα τα έργα τα οποία είναι διαχρονικά και θα υπήρχαν ακόμα και αν το θέμα τους δεν ήταν αυτό. Δεν κάνει το θέμα λοιπόν το έργο τέχνης σημαντικό. Το σημαντικό έργο τέχνης προάγει το θέμα. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφέρω σαν παράδειγμα ένα ιδιαίτερο είδος θεάτρου, το θέατρο ντοκουμέντο, το οποίο είναι ένα θεατρικό είδος που εισήγαγε ο Έρβιν Πισκάτορ και ο Βάις, ο γερμανός θεατρικός συγγραφέας του Θεάσου, και ταλαιπωρηθεί πολύ από τον ναζισμό στην πατρίδα του. Έκανε μετά τον πόλεμο και με το υλικό του πιστίκης της Νιρεμβέργης την ανάκριση. Έτσι λοιπόν αυτός ο δημιουργός είχε τριπλή δυσκολία σε αυτό που έκανε. Έπρεπε να είναι πιστός στο ιστορικό γεγονός, να είναι πιστός στα υλικά αυτής της δίκης και ταυτόχρονα να κάνει ένα έργο θεατρικό, ένα έργο τέχνης που θα σε παρασέρνει
όχι μόνο λόγω του θέματός του, αλλά επειδή το ίδιο το έργο τέχνης ήταν δυνατό, ήταν σημαντικό. Πολλά έργα γίνανε και από την εμπειρία συμπατριωτών μας στους τόπους εξορίας, στη Μακρόνησο, δεν μείνανε όλα. Έμειναν τα πείματα του Ρίτσου, όσα και να λέει ο Ρίτσος για το κόμμα και για τον πέτρινο, το πέτρινο κόσμο που όπως είναι εκεί. Πέτρινος χρόνος. Πέτρινος χρόνος που το είχαμε κάνει και ήμουν πιτσιρικά σε αυτή την προεδρία που έκανε ο Θάνος την κατάταγη του Μακρόνησο μαζί με την Καναλοπούλου και τον Δημούλη και άλλους. Λοιπόν, είναι τόσο δυνατό αυτό το έργο, η ίδια στους σημαντικούς δημιουργούς, οι ίδιες οι καταστάσεις τους εξοπλίζουν και τους εμπνέουν τόσο πολύ που κάνουν έργα τα οποία είναι σημαντικά. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ένα έργο σημαντικό, να προσπαθούμε οι καλλιτέχνες να κάνουμε σημαντικά έργα για να τιμήσουμε την ενασχόλησή μας με ένα κορυφαίο θέμα. Με αυτό το θέμα του ρατσισμού που πρέπει να το τυπήσουμε, πρέπει να εξηγήσουμε, πρέπει να πείσουμε, του φασισμού και της μυσαλλοδοξίας. Εδώ στη χώρα μας, πια, για να έρθουμε στο σήμερα, έχουμε μια κτηνώδη ιδεολογία που απαντήθηκε σε υπολογίσιμα μεγέθη του λαού. Είδα ένα σύνθημα σε έναν τοίχο που έλεγε ότι την υπογραφή τους για το θάνατο του Παύλου Φύσα την έβαλαν 500.000 Έλληνες. Έτσι. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχει λόγω της κρίσης, όχι. Η Χρυσή Αυγή, ο φασισμός και ο ρατσισμός ήρθε στη χώρα μας για να υποστηρίξει την κρίση. Για να υπάρχει η κρίση, για να υπάρχουν τα μνημόνια, ήρθε ως αντίβαρο σε όλους εμάς, ήρθε ως αντίβαρο στην ιδεολογία μας και θα υπάρχει επειδή έχει ισχυρούς χορηγούς, όπως είχε πάντα. Είχα γράψει σε αυτά τα κείμενα, σε λέω στην Αυγή, ένα κείμενο που έλεγε από το Auschwitz στη Siemens, ένα φοβερό δρόμο. Ας θυμηθούμε τις σχέσεις του Χίτλερ με τις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας του, με τις μεγάλες οικογένειες τις οικονομικές της χώρας του. Και ας δούμε τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με το ευρωπλιστικό κεφάλαιο και βάλα. Έτσι λοιπόν είναι διπλή η υποχρέωσή μας να απαντήσουμε και πολιτικά, αλλά και με την τέχνη μας. Παρότι έχουμε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από αυτό το φασιστικό μόρφωμα, από αυτή την εγκληματική συμμορία, εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες δημιουργοί δεν έχουμε αντιδράσει ακόμα σε επίπεδο έργων τέχνης. Και ξέρετε, επειδή αγανακτήσατε, εντός εγγραφή. Ακούστε να δείτε. Αυτά δεν έρχονται κατά παραγγελία. Έτσι. Το έργο τέχνης θέλει να κάνει το δικό του δρόμο στο μυαλό, στη σκέψη, στη ψυχή του καθενός και να του βγει, να μην του βγει ένα ποίημα, ένα θεατρικό έργο, μια παράσταση. Έχουν γίνει κάποιες παραστάσεις και στο εθνικό. Αλλά θεωρώ επιδερμικά, δηλαδή όταν φωνάζει ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο να οργανώσει μια παράσταση για το ρατσισμό και τους μετανάστες, θα έχεις τα αντίστοιχα αποτελέσματα και θα έχεις κρατήσει το άλοθη ότι εμείς κάναμε και μια παράσταση για τους πρόσφυγες. Με υλικά τα οποία μακάρι να τους έβγαινε, δεν είναι κακό να γράφεις σύριαλ, αλλά έχει γράψει πάρα πολλά και εγώ κάτι έχω ζωγραφίσει εγώ που ζωρώσει εκεί πέρα, αλλά όμως και ούτε περιμένω από τα κρατικά θέατρα,
από το δημόσια θέατρο, τη λυρική σκηνή, να ασχοληθούν με το θέμα. Όχι, αυτά είναι κυρίως θέματα των δημιουργών και δεν περιμένω από τη συντεταγμένη πολιτεία να δώσει μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτά γινότανε σε άλλες εποχές, σε άλλα καθεστώτα, σε άλλες χώρες. Κλείνω, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, να επισημάνω την ανάγκη να δημιουργηθούν έργα τέχνης, να τα μάθει ο κόσμος, γιατί ο Φύσας, όπως είπαμε, ήταν, συγγνώμη, είναι η κατάρρευση της Χρυσής Αυγής. Το μάθαμε και μάθαμε για τα τραγούδια του, για τα πειρατικά τραγούδια του, όταν έδωσε τη ζωή του, όπως πολύ ευθύμωνα η Υπουργός Πολιτισμού είπε, γιατί αρνήθηκε να φοβηθεί. Με την ευχή λοιπόν να υπάρξουν και πρακτικές και δημιουργικές αντιδράσεις και απαντήσεις σε αυτά τα φαινόμενα από το χώρο των δημιουργών, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι έγινε αυτή η μερίδα.